την άμεση ρύθμιση του ζητήματος των κρατικών εγγύσεων προς τις τράπεζες για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία μέσω χαμηλότοκων δανείων, ζητούμε δημόσιες τοποθετήσεις τους ο ΕΦΚΚΒ. Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, μιλώντας στον Αντένα, διατύπωσε την άποψη ότι το ζήτημα των κρατικών εγγύσεων έπρεπε να έχει ήδη ρυθμιστεί. Είναι εντελώς απαράδεκτο 7 εβδομάδες μετά το σύγχρονο της πανδημίας να μην έχει ρυθμιστεί ακόμα το θέμα των κρατικών εγγύσεων για την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για να μην έχει αρχίσει ο δανεισμός. Πώς θα ξεκινήσουν οι επιχειρηματίες αύριο, τι που δεν έχει κανένα λεφτά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ΟΕΦ, η οποία με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ανεμική επανεκκίνηση της οικονομίας με την απειλή βαθιάς ύφεσης, αν δεν δοθεί στις επιχειρήσεις η απαραίτητη ρευστότητα. Η ΟΕΦ εκφράζει την ανησυχία της και την δυσφορία του επιχειρηματικού κόσμου για την παρατεταμένη έμπρακτη επίδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας από μερίδα του πολιτικού κόσμου. Απευθύνει απέλπιδα έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου που εκκρεμεί επί εβδομάδες. Πάντως, συγκλίνουσες πληροφορίες του Αντένα σημειώνουν ότι εκτός απρόπτου θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις στο ζήτημα από εβδομάδες. Αρμόδια πηγή ανέφερε μάλιστα ότι δεν αποκλείεται η κατάθεση στη Βουλή διαφοροποιημένου κειμένου από το Υπουργείο Οικονομικό μετά τη διαβούλευση με τα κόμματα να γίνει την Τρίτη την Τετάρτη. Εξάλλου, άλλη πηγή σημείωσε ότι ο διάλογος μεταξύ Δίκο και κυβέρνησης είναι προς το τέλος του και ότι έχει ήδη διαμορφωθεί κείμενο νομοσχεδίου που αντικατοπτρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης και κατευνάζει στο μέτρο του δυνατού τις ανησυχίες που διατυπώνει το Δίκο. Εξάλλου, πηγή από τη Βουλή τόνισε στον Αντένα ότι η κυβέρνηση και Δίκο δεν διαφωνούν επί της ουσίας όσον αφορά το μέτρο των κρατικών εγγύσεων, αλλά μέγα ερωτηματικό παραμένει ο μηχανισμός ελέγχου και διαφάνειας που θα πρέπει να εφαρμοστεί.